Είναι βαρύ. Είναι σχεδόν 30 κιλά. Μήπως να βοηθούσες. Μου έχει φύγει η μαγκιά. Αν κάθεσαι 45 ώρες ή δεν ξέρω κι εγώ πόσες ώρες στο σπίτι, σε καμιά τέτοια καρέκλα και μοντάρεις, είτε διαβάζεις, είτε είσαι webbex, είτε παίζεις, γιατί τις περισσότερες ώρες παίζεις, αν κάθεσαι σε καμιά τέτοια καρέκλα, μετά από λίγο καιρό δεν θα έχεις μέση. Like, πίστεψέ με. Άρα, έρχεται η Nitro Concepts εδώ. Πάντο. Ποιος? Τσουκιά. Ωραία. Η οποία δεν τραβάει, έτσι. Δεν τραβάω. Άρα έρχεται η Nitro εδώ πέρα, η οποία μου στέλνει αυτή είναι εδώ πέρα την gaming, νομίζω ότι είναι για gamers περισσότερο, καρέκλα. Αλλά είναι τύπου γραφείο. Γραφείο λέω, γραφείου. Δεν ξέρω τι λέω. Έχω καεί. Χ100. Χ1000. Δεν σου είπα, δεν ξέρω τι λέω. Η οποία, όπως είπαμε, είναι 150 κιλά. Πάμε να την ανοίξουμε, να δούμε τι παίζει, να τη συναρμολογήσουμε και να δούμε αν είναι καθόλου βολική. Μαξιλαράκια, δεν ήθελες. Δεν ήθελες μαξιλαράκια. Μαξιλαράκια, δεν ήθελες. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν έχω ιδέα. Αυτό είναι η πλάτη του. Ρε, είναι καλή ποιότητα φαίνεται. Βέβαια κάνει και γύρω στα 300 ευρώ η καρέκλα, 250, κάτι τέτοιο. Πιάσε να δεις. Καλό παιδί, καλό παιδί. Και μας έχει κάτι οδηγίες, αλλά οι οδηγίες είναι για τους μπούφους. Βασικά κάτσε να τους διαβάσω. Πώς είναι έτσι, ναι, ωραία. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι τα unboxing βίντεο γενικότερα και τα βιντεάκια στο YouTube είναι εύκολα. Σου λέει, έλα μωρέ, τι κάνεις, απλά ανοίγεις κουτιά. Πριν προσπαθούσαμε να κάνουμε review μια ηλεκτρική σκούπα, η οποία το application της είχε αξιολογήσεις... Πόσο αστέρια είχε, ένα... 1,6. Δεν ξέρω, πιο εύκολα έβαζες μια γάτα να καθαρίσει παρά αυτή τη σκούπα. Δεν είναι κάτι σαν αυτές τις ψεύτικες που έχει σε κάτι Banggood, κάτι Blitzwolf και κάτι τέτοια. Έλα εδώ. Σ' αρέσει. Σ' αρέσει. Υπάρχουν κάτι καρέκλες, όπως σας είπα, από Banggood 80 ευρώ. Gaming. Οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτές εδώ πέρα. Οι οποίες είναι βαριές, καλές καρέκλες που θα σου προστατεύσουν τη μέση. Και αν μη τι άλλο, αν δεν έχεις μέση... Αν δεν έχεις μέση... Δεν έχεις ζωή! Αυτό σας το είχα πει, ρε. Και τι λέγαμε, α, ναι, είναι εύκολο να κάνεις βιντεάκι στο YouTube. Ναι, πολύ εύκολα, ρε. Απλά πατάς ρέκα εκεί πέρα, να πούμε, στην κάμερα και ανοίγεις κουτιά. Τι μπορεί να πάει στραβά. Όλα αυτά τα μέρη που έχει είναι full σίδερο. Δεν έχει τίποτα πλαστικό, εντάξει, βασικά, ναι, αυτό είναι πλαστικό. Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί αυτό είναι για να το δουλεύεις αριστερά και δεξιά. Αυτό εδώ πέρα είναι όλο μέταλλο. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι να είναι καλά τα ροδάκια. Λοιπόν, άμα καμιά φορά πάρεις τίποτα ροδάκια τα οποία είναι ψεύτικα και σπάσει το ένα το ροδάκι, ξέρεις, δεν μπορείς να δουλέψεις την καρέκλα. Γράφει. Έλα, γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο. Τόση ώρα δεν έγραφα ήχο. Μου έχει σπάσει τα νεύρα. Μπες. Μη βρίζεις. Είναι εύκολα τα βιντεάκια. Δεν γράφει ήχος, δεν δουλεύει το application, δεν έχουμε χρόνο. Κάτι έπαθε η SD και αποφάσισε να μην κάνει εγγραφή, γιατί έτσι γούσταρε. Ο ήχος πατήθηκε. Αυτή η αηδία από μόνη της να μην γράφει. Λέξου, σου λέει, εγώ δεν γράφω σήμερα, ρε. Συναγερμοί βαράνε. Έλα εδώ εσύ, manual. Βάζουμε αυτό που μοιάζει με δεν θα πω με τι. Αυτό το μεταξύ είναι πολύ στιβαρό. Αυτό δεν είναι μεταλλικό, αλλά είναι ένα πλαστικό πολύ... Πολύ! Είναι ένα πλαστικό πολύ, εντάξει. Whatever. Να δω πότε θα σταματήσει αυτός ο συναγερμός. Εδώ από πίσω βλέπεις τις ραφές. Είναι πολύ καλή κατασκευή.
Αυτά είναι όλα μεταλλικά. Δεν διάβασα στο manual να πω την αλήθεια μέχρι πόσα κιλά πρέπει να είναι, μέχρι 100 κάτι κιλά μπορείς να κάτσεις. Για να πω την αλήθεια, μια άλλη καρέκλα που είχα, που δεν ήταν καλή η καρέκλα, την είχα πάρει γύρω στα 80 ευρώ, κάτι τέτοιο. Μετά από πάρα πολύ καιρό, καθώς τη μετακινείς, αυτά ξεβιδώνουν. Τα συγκεκριμένα, σου και μια παραπανίσια εδώ, έχουν ένα σύστημα, αυτό εδώ πέρα είναι το σύστημα, το οποίο είναι για να βιδώνει και να μην ξεβιδώνει μόνο του. Whatever! Το βιδώσαμε και αυτά. Και αυτό. Ρε, είναι βαριά πολύ, ρε φίλε. Okay. Το οποίο είναι 4, αλλά εγώ βλέπω 3. Πού είναι το άλλο? Πού είναι το άλλο? Πού είναι? Α, εδώ τα έχει, ρε. Να τα. Okay. Το είχα δει και έκανα θέατρο τόση ώρα. Όταν τα πράγματα πάνε όπως δεν τα θέλεις. Δηλαδή εγώ πραγματικά πολύ σπάνια θα ξεκινήσω και θα κάνω ένα βίντεο, οτιδήποτε να είναι αυτό, και να μην έχω ένα πρόβλημα. Και το έχω μάθει αυτό και μ' αρέσει, γιατί είναι κάτι το απρόβλεπτο. Αλλά όταν γίνεται εντελώς, καταστρέφονται όλα, τα όνειρά σου δεν υπάρχουν, εκεί κάπου αγανακτίζεις, ρε φίλε. Θυμήθηκες να έρθεις πιο κοντά? Κάτι. Πολύ καλό. Έχει και κάτι φερμουάρ, φαντάζομαι αυτά ανοίγουνε για να μπορείς να την πλύνεις, δεν ξέρω. Και να σου πω την αλήθεια, μπορούσα να κάτσω να διαβάσω και να σας τα πω, αλλά τώρα είμαι σε μια κατάσταση που το μόνο που θέλω είναι να τελειώνω. Και πολλοί, ειδικά στα MRI, μου γράφουν το τύπου... Γιατί λέω καμιά φορά, ξέρω, βαριέμαι να κάνω αυτό, βαριέμαι να κάνω το άλλο. Άμα βαριέσαι, μην κάνεις βίντεο. Μη βλέπεις τα βίντεό μου. Θα τα κάνω όταν βαριέμαι, οκ? Okay? Δεν καταλαβαίνω. Εκεί κοίτα, το φάντασμα. Σου κάνω υποδείξεις. Έχω δει ότι βαριέσαι συνήθως όταν κάνεις τα βιντεάκια. Άμα βαριέσαι, να μην κάνεις βιντεάκια. Ναι ρε, ξέχασα να σας ρωτήσω πότε θα κάνω βιντεάκια. Τώρα, άμα καταφέρω και βιδώσω αυτό εδώ το ρημάδι. Πόσο το βιδώνω τόση ώρα, ρε φίλε. Πάμε να κάτσουμε να δούμε. Και έτσι. Αυτά εδώ πέρα λες να σηκώνονται. Ναι, λοιπόν, σηκώνονται και αυτά. Αυτή τη συγκεκριμένη μου την έστειλε η εταιρεία δωρεάν. Λοιπόν, δεν έχω πληρωθεί για να κάνω το review. Το μόνο που μου έκανε ήταν να μου τη δώσουν δωρεάν και μου είπανε, ας πούμε, αν θέλεις και σ' αρέσει, κάνε ένα βίντεο. Δεν μου είπαν όμως, ξέρω εγώ, τι θα πω και τα λοιπά. Υπάρχουν και κάτι τέτοιες περιπτώσεις που θα σου στείλει ο άλλος κάτι και θα σου πει, αν δεν σ' αρέσει, μην κάνεις βίντεο, στείλ το μας πίσω για κάτι τέτοιο, ας πούμε. Κινέζοι τα κάνουν συνήθως αυτά. Η καρέκλα είναι καταπληκτική. Τώρα, την ώρα που κάθομαι και την έχω δουλέψει στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα. Κοίτα, μην τυχόν και δεν σχολιάσει κανείς τις παντόφλες μου, έτσι. Γιατί ξέρεις, όταν κάνεις βιντεάκια, πρέπει να ντύνεσαι ωραία. Αλλά θα σας πω. Ελπίζω σε κανένα χρόνο την άποψή μου για αυτή την καρέκλα και μπορεί να ανέβει μέχρι τόσο. Λοιπόν. Ρε εσύ, ξεχάσαμε τα τέτοια, ναι, μισό. Δεν μας ξέφυγε αυτό. Αυτό πρέπει να μπαίνει... Κάτσε να δω πού το μάθω. Ναι, είναι ψηλά. Και αυτό μπαίνει με χαμηλά. Έχει και φουρμουάρ, τι είναι αυτό. Καλό είναι. Λοιπόν, αλλά αυτό μπαίνει χαμηλά εδώ. Όχι. Ανάποδα. Ναι, okay. Μου κάνει ο άλλος νοήματα. Αυτό στην ουσία τι είναι, για να μην κάνει μια μικρή καμπύλη εδώ η μέση σου και είναι συνέχεια έτσι και επιβαρύνονται οι σπονδυλικοί στήλοι. Σπονδυλική στήλη δεν λέγεται. Στην αρχή όλα είναι δύσκολα. Μετά, όταν τα καταφέρεις, λες, άξιζε τον κόπο ρε φίλε. Γελάει, γκρίνιαξα πολύ σε αυτό το βίντεο. Έχω να πω κι άλλα. Ha ha ha.